Σήμερα θα δούμε πώς συνδέουμε την οθόνη μας με την κάμερα πιστοχώρησης στο αυτοκίνητό μας. Εδώ θα δούμε ότι υπάρχουν τρεις ακτινοδέχτες, αλλά δεν χρειάζεται. Θα δούμε ότι με τη μία κάμερα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα δύο. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι στο κουτί θα βρούμε αυτό το μεγάλο καλώδιο με τους δύο ακτινοδέχτες. Επίσης, ένα άλλο καλώδιο εδώ, αυτό εδώ, η οθόνη μας και η κάμερα, αυτή μικρή, σε αυτά εδώ, αυτά θα βρούμε μέσα στο κουτί μας και επίσης το πώς συνδέονται, αλλά θα δούμε ότι είναι πολύ εύκολο να συνδεθεί η κάμερα με την οθόνη. Παίρνουμε λοιπόν το καλώδιο αυτό και το συνδέουμε με την οθόνη μας στο κόκκινο. Εδώ κάνουμε δοκιμές προτού συνδέσουμε το σύνολο στο αυτοκίνητό μας. Το άλλο καλώδιο το συνδέουμε στην κάμερα. Στη συνέχεια παίρνουμε τη μία άκρη του καλωδίου και το συνδέουμε στο κίτρινο. Στην οθόνη. Η άλλη άκρη θα πάει στην κάμερα, στο κίτρινο της κάμερας. Ωραία. Αυτά εδώ που εξέχουν, ξεχάστε τα, διότι είναι μόνο για άλλη χρήση, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μόνο μία κάμερα. Έχουμε συνδέσει λοιπόν τα καλώδια, όλα, και βλέπουμε και θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια πώς τροφοδοτούμε την κάμερα με ρεύμα 12V και την οθόνη μας. Εδώ το καλώδιο που εξέχει, που βλέπουμε ότι έχει συνδεθεί με το κόκκινο, υπάρχουν δύο άκρα, το κόκκινο και το μαύρο, όπως επίσης και στην άκρη της κάμερας έχουμε δύο καλώδια εδώ, τα οποία είναι κόκκινα, το κόκκινο και το μαύρο. Θα δούμε λοιπόν συνέχεια ότι όταν θα πάμε να κάνουμε τη δοκιμή μας, θα τη συνδέσουμε στην μπαταρία του αυτοκινήτου για δοκιμαστικούς λόγους. Θα πάρουμε λοιπόν τα δύο κόκκινα καλώδια, θα τα ενώσουμε μαζί. Θα πάρουμε συνέχεια τα δύο μαύρα, τα ενώνουμε. Και το κόκκινο, τα δύο κόκκινα που έχουν γίνει ένα, όπως και τα δύο μαύρα που έχουν γίνει και αυτά ένα. Θα συνδέσουμε τα οκτωκόκκινο στην παρηταρία, στον θετικό πόλο, και τα καλώδια εδώ, τα δύο που έχουν γίνει ένα όπως έχουμε πει, στον αρνητικό πόλο. Και αμέσως θα δούμε ότι θα ανάψει η οθόνη μας και η κάμερα θα δούμε ότι λειτουργεί. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη λοιπόν δοκιμαστική έξω από το συνδεσμολογία του αυτοκινήτου. Θα δούμε λοιπόν σε λίγο. Έχουμε λοιπόν συνδέσει τα δύο καλώδια κόκκινα στο θετικό πόλο, όπως βλέπουμε εδώ, και τα δύο μαύρα καλώδια στον αρνητικό πόλο. Πάμε να δούμε τώρα στην κάμερα, αν η κάμερα λειτουργεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κάμερα έχει εικόνα, που σημαίνει ότι η συνδεσμολογία μας που έχουμε κάνει είναι σωστή. Επόμενο λοιπόν τώρα θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, που είναι να δείξουμε πώς συνδέουμε με την οθόνη και την κάμερα με 12V. Που σημαίνει ότι η οθόνη μας, θα βρούμε έναν τρόπο μπροστά στο ταμπλό να πάρουμε τα 12V, σύνος είναι από την πρίζα του ταμπλού, ενώ πίσω η κάμερα θα τη συνδέσουμε με το φωτάκι της Opisten για να έχουμε εντολή όταν εμείς βάζουμε την Opisten και όχι να παραμένει συνεχώς αναμένει η οθόνη μας. Θα δούμε λοιπόν αυτά σε λίγο. Ωραία, σύνδεσα λοιπόν το ρεύμα στην κονσόλα εδώ που έχει τα μπλοκάτω με τα καλώδια, αυτά που έχουμε πει.
κάτω λοιπόν εδώ, έχω συνδέσει την κάμερα. Πήρα λοιπόν 12 βόλτα από αυτό το σημείο εδώ του ταμπλό κάτω. Λοιπόν, να σας δείξω εδώ τι έχω κάνει. Αγόρασα λοιπόν μια μικρή πρίζα εδώ, 1 ευρώ. Στο κέντρο έχω συνδέσει μέσα το κόκκινο που είναι θετικός πόλος και τα άκρα εδώ που είναι το μαύρο. Και από εκεί πήρα τα 12 βολτ που χρειάζομαι για την οθόνη. Στη συνέχεια συνδέω την κάμερα μου στο παρόν με μία βίδα μόνο, αφού την ρυθμίσω πρώτη κάμερα για να έχω στο οριζόντιο επίπεδο δεξιά αριστερά πάνω κάτω, και περνάω τα καλώδια από εδώ μέσα στην τρύπα και βγαίνει πάνω. Στη συνέχεια τα βγάζω από το λάστιχο από εδώ, περνά από κάτω, υπάρχει ένα λάστιχο, το βγάζετε, περνάτε εδώ τα δύο καλώδια, το κόκκινο που θα πάρει ρεύμα από, από το φλασάκι του οπισθοχωρίας και αυτό εδώ το καλό που θα συνδέσουμε για να πάει στην κάμερα μπροστά, στην οθόνη, συγγνώμη. Στη συνέχεια συνδέουμε, όπως είπαμε, το ένα άκρο εδώ και πάει πίσω διακριτικά. Προσπαθούμε να το βάλουμε όσο γίνεται πιο διακριτικά κοντά στα καθίσματα από κάτω. Καλύβουμε το καλώδιο, αυτό το σύρμα κάτω από τα πετσαρίες κλπ. Έτσι ώστε να μην φαίνεται. Και αυτά εδώ τα καλύβουμε όμορφα από κάτω. Θα τα φτιάξουμε όμορφα, να μην φαίνονται αυτά. Εκεί θα το φτιάξω καλύτερα μετά. Κατόπιν λοιπόν, συνδέω λοιπόν τα κόκκινα εδώ με τα κόκκινα. Δηλαδή έχω πάρει ρεύμα από το καλώδιο το κεντρικό που πάει πίσω στο καπό, και όταν βάζω με την όπισθεν ανάβει. Λοιπόν, πήρα λοιπόν ρεύμα από αυτά τα δύο καλώδια. Επόμενος λοιπόν τι κάνω, συνδέω εδώ όλα τα κόκκινα και στην άλλη γραμμή εδώ όλα τα μαύρα. Προς το παρόν έχω κλείσει το διακόπτη και μετά τα βάζουμε σε σιλοτέι. Έχουμε λοιπόν το σύρμα εδώ από πίσω από τα καθίσματα, το τραβάμε μέχρι το σημείο αυτό εδώ, το οποίο συνδέεται όπως είπαμε στην άκρη της κάμερας, και τα και βλέπουμε. Δοκιμάζουμε τώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τώρα δεν ανέβαινε. Βάζουμε το διακόπτη, ωραία. Βάζουμε την όπισθεν, εδώ έχουμε, δεν έχουμε εικόνα, βάζουμε την όπισθεν και βλέπουμε ότι έχουμε εικόνα. Το μόνο που μας μένει τώρα τι είναι, να ρυθμίσουμε την κάμερα πίσω έτσι ώστε να έχουμε τον διάδρομο εδώ που βλέπουμε να είναι παράλληλα με τον δρόμο και όσο γίνεται λίγο κάθετα. Αυτό θα μας δούμε με την κάμερα στο παρκάρισμα. Προς το παρόν έχω αφήσει πίσω μόνο μία βίδα.